Σοφιάνα Βραμάκη που είναι στη Μύκονο, στην παραλία του Καλαφάτη, είναι και εκείνη. Έλα, κορίτσι μου, βγες. Για να τη δούμε, να σου πω. Να τη δω. Να τη δω. Ολοζώντανη, Σοφιάνα, ολοζώντανη. Καλό το μαμάκι. Πού είστε, ρε, ομορφόπεδα. Όχι, μα άφησε το φάληρο. Εσύ που είσαι. Μίλησε η κορμάρα Σοφιάνα Βραμάκη. Κορμάρα μαυρισμένη. Σα δίνω λίγο. Λίγο κυκλοφορεί και όμορφη. Πού είναι αυτό ακριβώς? Άστα αυτά που είναι, στο νησί της Μυκόνου είναι. Κάνεις χαμό εκεί. Όχι, βλέπω. Δεν εννοώ εδώ διεύθυνση, εννοώ η παραλία πίσω ποια είναι. Λοιπόν, καλό Λιβάδι, καλό Λιβάδι είμαι. Πολύ καλό. Καλό πολύ Λιβάδι, καλό ωραία. Το Λιβάδι. Σοφιάνα, μας πες μας τα νέα σου. Ναι, πες. Θέλω να σας πω τα νέα μου. Είμαι πάρα πολύ καλά, περνάω τέλεια. Το νησί είναι γεμάτο. Αλλά μου έχετε και πάρει εκεί τον κολλητό μου και δεν κάνουμε διακοπές μαζί. Α, σωστό, σωστό, δηλαδή ναι. Σου στείλουμε πακέτο, εντάξει. Θέλει να με διώξουνε, να έρθω στη Μύκονο, σε σένα, θα σου έρθω. Σοφιάνα, μην το λυπάσαι, αγάπη μου. Καλά ωραία είμαι και εδώ. Ναι, ναι, ναι. Σοφιάνα, τι σου λέει ο κόσμος εκεί. Τι σου λέει ο κόσμος εκεί για το παιχνίδι, για το σώμα σου. Γενικά είσαι μια κοπέλα που προχωράς και δεν περνάς απαρατήρητη. Παιδιά, νομίζω ότι με όλα αυτά τα σώματα που έχει το νησί της Μυκόνου, είμαι η τελευταία που παρατηρούν. Όχι, αλλά εντάξει. Εντάξει, το λες από αυρότητα, αλλά όχι. Ωραία, θα ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, όχι, εντάξει. Φίλτρο στις φωτογραφίες βάζεις, διότι αυτές τις φωτογραφίες που βλέπουμε κοιλιακούς, βλέπουμε πανέμορφη. Γιατί πολλές βάζουν φίλτρα. Εσύ τώρα, συγγνώμη, Σοφιάνα, θα απαντήσω εγώ. Ζωντανό, ολοζώντανο. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σοφιάνα. Είσαι μόνη σου ή είσαι σε σχέση? Με παρέα. Είσαι... Γιατί εγώ σε έχω δει, δεν σε πολύ βλέπω στα social, η αλήθεια είναι. Και λέω αυτή τώρα για να έχει έτσι ψηλό απομακρυνθεί. Τι σε νοιάζει με κουτσομπόλα μας? Είναι μόνη της, δεν είναι? Άμα δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Όχι, σίγουρα το αν είμαι μόνη όχι δεν έχει να κάνει με την εποχή από τα social. Γενικά από τα social είμαι όποτε μου ήρθε. Έχεις φάσεις, ναι. Μπαινοβγαίνεις. Δεν είμαι μόνη. Ωραία. Να σου πω το τυράκι. Μπράβο, ρε Σοφιάνα. Τέλειο. Λάβει το κορίτσι. Να με ρωτήσουμε παραπάνω πληροφορίες. Είναι ερωτευμένο ότι είναι καλά. Δείτε τι εδώ πέρα. Γιατί... Την Μύκονο έχει κόσμο, τι γίνεται εκεί γενικά που κυκλοφορείς, θα πούμε διάφορα. Έχεις πέσει σε κανένα διάσημο πάνω, είναι ομορό, ναι, πρόσεχε, δεν ξέρω. Μη σε δει αυτός βασικά και ξέρεις, πάθει κάτι. Κάτι ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο το νησί, αλλά το feedback που παίρνω δεν έχει όπως τις προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα. Ναι, είναι σε μία ναι, πτώση. Αυτό που μας λες όμως είναι παρόμοιο με αυτά που μας λέει πάρα πολλοί κόσμος που μιλάμε από την Μύκονο και τη Σαντορίνη. Υπάρχει ένα θεματάκι φέτος, παιδιά, στα νησιά. Έτσι, στα νησιά που έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, που είχαν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί? Μα το λένε και οι ντόπιοι εκεί πέρα, με την ακρίβεια, με κάποιες φορές με κάποια ανοργανωσιά. Αυτό είναι λίγο εξωπραγματικά τα ποσά εδώ στο νησί. Πάντα όμως ήταν έτσι. Είναι για να Μύκονο τα υποστηρίξουν. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τώρα δεν πια μπορεί είναι... να τα σηκώσει ο κόσμος. Βέβαια, μόνο για Super Eats, για Άραβες, για Ρώσους και για, για 50 οικογένειες στην Ελλάδα. Πάντως, Σοφιάνα, επειδή εσύ αυτό είσαι και του περπατήματος, να πας και στην ερημική παραλία. Δηλαδή, υπάρχουν σημεία στην Μύκονο. Ναι, θα πας και για το τρέξιμό σου. Ενώ ότι υπάρχουν μέρη στην Μύκονο που μπορεί κάποιος να πάει να ηρεμήσει, να διαβάσει το βιβλίο του σε μια ωραία παραλία. Δεν είναι όλα beach bar, με. Έχει ωραιότατες ανοργάνωτες παραλίες που μπορείς να πας, να διαβάσεις το βιβλίο σου, να κάνεις το φωτοσούτινγκ σου, να κάνεις ό,τι θες. Το ζεις γενικότερα όπως επιλέγεις σε αυτό το νησί. Πάρα πολύ ωραία. Σοφιάνα μου, εμείς βλέπουμε ταυτόχρονα εντωμεταξύ και φωτογραφίες που έχεις αναρτήσει εσύ στο social media. Παίρνα πολύ ωραία και... εσύ. Πάστα. Εντάξει. Βάζε φωτογραφίες να βλέπουμε και τα λέμε σε ένα μήνα. Επόμενος προορισμός. Ελπίζω να βάλατε αυτές με τα φίλτρα, έτσι. Βάλαμε τις καλές με τα φίλτρα και όλα τα... ό,τι έχεις φτιάξει. Σοφιάνα μου, πού θα πας? Θα πας και σε άλλο νησί ή θα κάτσεις εκεί το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών σου? Σκέφτομαι να περάσω το 15 Αύγουστο στην Κρήτη, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο. Mm-hmm. Θα σας ενημερώσω στα social αν αποφασίσω να εμφανιστώ. Ναι. Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλάκια Σοφιάνα μας. Φιλάκια, Σοφιάνα μου. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Φιλάκια. Ναι.